Καλησπέρα σας. Έτσι λοιπόν, ο Πασχάλης Τευζής μόνος και αυτοί εδώ πέρα φύγανε όλοι, το αυτοί με όμικρον γιώτα και με αφήσανε εμένα εδώ μόνο κέριμο. Ναι, και όμως εγώ τους έκανα την τριπλίτσα στο 90, κράτησα εχμάλωτο το Στέργιο. Στέργιο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, το λέω, δεν κουνιέσαι από εδώ, κάτσε να ανταλλάξουμε απόψεις, γιατί είμαστε τρελοί, αλλά δεν μπήκαμε ακόμα μέσα. Έτσι, έχουμε κανένα χρόνο ακόμα έξω, σιγά σιγά, ώσπου να μας εξετάσουν. Δεν καθόμαστε εδώ και θα μονολογούμε, κάνουμε το μονόπλαυτο του τρελού. Συμφωνείς, φίλε μου, Στέργιο. Έτσι, 100%. Μα και ο Έκτορας στον Τροϊκό Πόλεμο έλεγε δύο πάντα καλύτερα από έναν. Το έλεγε. Βέβαια, το έλεγε. Είπε κι άλλο, να ξέρεις, ένα απόφθεγμα. Είσαι ο νός άριστος, αν είναι περιπάτης. Γνωστό. Έτσι και το έκανε ο Έκτορας αυτός, ο μεγάλος αντιπαλός μας. Να φύγουμε από την Τρία, και μην μπερδέψουμε τον κόσμο, και να έρθουμε στα σύγχρονα. Έτσι. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ αύριο λοιπόν αντιμετωπίζει την Τσέλσι σε ένα ωραίο μάτς. Μάτς, πώς θα το έλεγες εσύ αυτό, φίλε μου, επικινδυνότητας μικρής. Γιατί δεν έχουμε μεγάλους στόχους το συγκεκριμένο. Κοίταξε, σίγουρα 10 η ώρα Ελλάδος αύριο το βράδυ. Σίγουρα είναι μια πρόκληση. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ βασικά θα σταθεί μια χάβολα εκεί πέρα. Έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Το θέμα είναι να πάρει και κάτι. Το θα σταθεί, θα σταθεί. Έχουμε στείλει και τρία άτομα, τρεις αντιπροσώπους από το K3. Τι άλλο να κάνουμε. Δηλαδή φύγανε οι αντιβασιλείς, βλέπε Σταύρος Κόλκας. Φύγανε οι Πικόοι, έτσι βλέπε Ελένη, που είναι συνδετικός κρίκος εδώ, μάντζα, και η Αγάπη. Όλοι λοιπόν στο Λονδίνο. Τι έμενε, να φύγει η γραμματεία και οι κολύπτες. Έτσι πάμε. Και τα μικρόφωνα να βγάλουν πάνω. Να μας τρελάνε εμάς που ήρθαμε εδώ πέρα για μία ώρα για να μιλάμε στην ουσία για την κορυφαία στοιχηματική όλων των εποχών. Έτσι, για την Goldbet. Μια εταιρεία η οποία έχει συγκλονίσει πλέον το Πανελλήνιο με τις αποδόσεις της. Καμία δεν μπορεί να είναι καλύτερη από την Goldbet. Μπορεί να είναι μόνο εφάμιλη. Γιατί συγκρίνεται τις αποδόσεις της με όλες τις άλλες εταιρείες. Και με την κορυφαία όλων που ήταν κάποτε τελίτσες με την Bet365 και γινόμαστε συγκεκριμένοι. Να κλείσουμε το θέμα με Goldbet και να πάμε λίγο στις επισκέψεις του ΠΑΟΚ στο Λονδίνο. Για να μαθαίνουν, λέω, και οι νεότεροι και να μαθαίνουν νεότεροι και να τα θυμούνται ξανά οι παλαιότεροι. Είχαμε τη μεγάλη επιτυχία το 97, εσύ ήσουν τότε 18χρονο παιδί. Βέβαια. Το Arsenal ΠΑΟΚ, ένα εκπληκτικό παιχνίδι στο οποίο είχα την τιμή και τη χαρά να βρίσκομαι εκεί. Ένα μάτς το οποίο φυσικά έχει στυλιτευτεί με το φανταστικό γκολ του Ζήση στο Βρίζα. Στο 89. Ήσουν στα χαμηλά εκεί που μπήκε μέσα ο κόσμο. Έτσι ακριβώς. Ναι. Όχι μόνο μου εκεί. Τον κατήφθηνα, στην κυριολεξία τον κατήφθηνα χωρίς κανένα εισαγωγικό. Όταν έπαιρνε την μπάλα και έκανε τα αλλεπάλληλα κοντρόλ πριν πλασάρι, έκανε 4 επαφές με την μπάλα. Έκανε. Για να τη φέρει την μπάλα όπως πρέπει στο αριστερό του και να τη σουτάρει και να τη στείλει κάτω από τα χέρια του Σίμαν και να αναπαυτεί στη γωνιά του. Φαντάζομαι τον κατήφθηνε χωρίς πολύ ηρεμία. Όχι, δεν είχα. Δεν θα ήσουν έλεγες, επιτακτικός λίγο. Δεν θα με έλεγες. Όχι ακόμα, έλεγα όχι ακόμα. Όχι, τώρα να εκτελέσει. Μπήκα μέσα του. Λοιπόν, ένα μάτσο το οποίο σύμφωνα αναμφίβολα είναι μέσα στα 5 κορυφαία της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Από τα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Ναι, συμφωνούμε, ναι, σε αυτό. Βέβαια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να γίνει το 1-1 και να αυτή η πρόκριση με τον Άγγελο Αναστασιάδη τότε στον πάγκο, είχαμε το 1-0 της Τούμπας με τον γκολ του Κώστα του Φαρατζέσκου. Από κάθε τη μαγική του Αχιλέα του Σαφηρίου. Δεν κατάλαβε ο Αχιλέα πώς του βγήκε, εντάξει. Βγήκε όμως. Έτσι και ήρθε μετά το μάτς 29 Σεπτεμβρίου του 97 ήταν. Είναι από τις ημερομηνίες που δεν ξεχνάμε ποτέ. Πώς λέμε για την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, πώς λέμε για τη γέννησή μας. Αυτά θα τη θυμόμαστε για πάντα. Και θυμάμαι την επόμενη μέρα είχαν βγει εφημερίδες αγγλικές γιατί έμεινα 3-4 μέρες ακόμα στο Λονδίνο για να κάνουμε και να επισκεφτούμε τα αξιοθέατα. Βεβαίως. Μουσείο Madame Tissot. Βλέπω μια πικρία στα μάτια σου, θα ήθελες να είσαι εκεί. Άνοιξα, έκλεισα παρένθεση. Είναι ντροπή τους που δεν σε πήραν, θα κυνηγηθούν ανελέητα. Ένα μουσείο Madame Tissot λοιπόν οπωσδήποτε. Ανάκτορα Buckingham. Ένα Big Ben. Στη Ρόδα του Λονδίνου. Μπορεί να κλείνει κανένα ραντεβού με καμιά Ελισάβετ. Αυτή που μηδένισε, που είναι 100 χρονών και μηδένισε, η Βασίλισσα. Ξαναπαίξαμε λοιπόν στο Λονδίνο. Χρόνια πολλά μετά, το 2011. Έτσι. Άλλη μια απίστευτη επιτυχία εκεί. 30 Νοεμβρίου. 30 Νοεμβρίου ήτανε. Mm-hmm. Το 2011 και εκεί ήτανε, πρέπει να θυμόμαστε όλοι, το Γιώργο το Γεωργιάδη. Όχι το γνωστό Γιώργο Γεωργιάδη, αυτό που σας έρχεται όλοι στο μυαλό. Με του Χαραλάμπους, του Κώστα. Όχι του Χαραλάμπους. Του Κώστα. Λέμε για τον Γιώργο το Γεωργιάδη, τον οποίο τον είχαμε πάρει από τον Πανσεραϊκό. Ένα παιδί που ήρθε με τεράστιες φιλοδοξίες στον ΠΑΟΚ. Και εγώ τον πίστευα πάρα πολύ. Είχα στηρίξει τότε μεταγραφή του. Εκείνο το μάτς είναι σαφώς το καλύτερο της καριέρας του. Όταν έδωσε 2 assist σε διάστημα 10 λεπτών. Μια εκπληκτική γλυκιά σέτα. Δεν έπαιζε ο Βιερίνη, εννοείται στην ομάδα. Ναι, έπαιζε ο Στοφιλίδης. Μπράβο. Από αριστερά λοιπόν, ο Γιώργος Γεωργιάδης τότε είχε κάνει μια τέλεια γλυκιά σέντρα. Και την μπάλα την έστειλε στα δίχτυα στο πρώτο γκολ ο Σαλ Πιγκίδης με μια πάρα πολύ ωραία κεφαλιά. Κάτω από τα δοκάρια της τότε, αν θυμάμαι, ήταν ο Γκόμες, ο Βραζιλιάνος. Ναι. Και μετά από 10 λεπτά κάνει μια υπέροχη πάσα ο Γκαρσία. Με τη μία σέντρα στο χώρο ο Γεωργιάδης και ο Κλάος ο Αθανασιάδης, αυτός ο Δινός κόρευε. Μια προβολή. Ήταν και μια προβολή, έκανε το 0-2. Ένα μάτσο. Το Σύχαμα είχε αποβάλει τον. Το Σύχαμα αποβάλει τον Σταφυλίδη χωρίς λόγο. Στο 38, ένα σουτ πάνω από την εστία που απέκρουσε ο Σταφυλίδης, ποτέ η μπάλα δεν πήγε στα χέρια. Ποτέ. Πέναλτι.
Κρεμαστήκαμε μετά από τα δοκάρια, μετά το πέναλτι που το σκόραρε αυτό. Μια, το πέναλτι μεταξύ το έκανε γκολ ο Μόντριτς. Ναι, ναι. Ο Μόντριτς. Μια Τότεναμ, η οποία τότε είχε στις τάξεις της το Χάρι Κέιν. Ναι, κύριε, το σημε, και κυρίως το σημερινό Χάρι Κέιν, αυτό το δεινό σκόρ της Εθνικής Αγγλίας, αυτό που τα βάζει συνέχεια. Που δεν έδειχνε τότε ότι θα έχει την πορεία. Ναι, ήταν ένα άλλο. Τον έλειπε στα 18 που τον είδαμε στην Τούμπα. Λες ότι δεν. Ναι, αλλά η εξέλιξη... Δεν σου κάνει το μάτι του ότι κάτι θα γίνει. Στέργιο, η εξέλιξη εκείνη την εποχή. Αυτά τα χρόνια, τα 19, τα 20, τα 21, πολλοί που του έχει για μέτρους ανδρώνονται κατευθείαν και το ανάποδο. Κάποιοι που του έχει στο μυαλό σου ότι μπορεί να κάνουν καριέρα, ισοπεδώνονται. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Είχε Μόντριτς, είχε Μπέιλ. Μπέιλ. Παυλουτσέγκο είχε. Εντάξει. Έπαιζε και εκείνη η φωτοβολίδα που τώρα είναι στην Εύερτον. Ένα πολύ γρήγορο. Πάβολ, το θυμάμαι σαν τώρα. Τον ο Λένον. Άλλη παιχτούρα κι αυτή. Τέλος πάντων, πέρασε και από εκεί με επιτυχία ο ΠΑΟΚ. Έτσι κάνω μια άδεια. Και ένα φιλικό που κάναμε λίγα χρόνια μετά. Με την QPR. Με την QPR και εκεί 0-1. Και εκεί κερδίσαμε. Αύγουστος του 14. Άρα λοιπόν έχουμε 3 στα 3. Εκπληκτικό ποσοστό. Μακάρι να το διατηρήσουμε και αύριο. Αυτό φυσικά είναι ευχή. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Και μετά τι μένει, West Ham. Όχι, είναι πολλές οι λαδρέζικες οι ομάδες. Κάτσε φίλε. Είναι West Ham, είναι Fulham. Και Crystal Palace. Crystal Palace. Είναι καμιά δεκαριά. Δεν έμεινε άλλη. Άμα τις ψάξουν. Καλά, εντάξει, θα πάμε τώρα στην. Φαντάζομαι σαν οδοστρωτήρα θα περάσουμε λοιπόν από εκεί. Η Μίλγουλ. Η Μίλγουλ είναι άλλη κατηγορία. Θα κατέβουμε κατηγορία. Πώς θα τη συνεχίσουμε. Μπορεί να ανέβει η Μίλγουλ, φίλε, κάτσε. Α. Ιστορική Μίλγουλ. Καλά, Μίλγουλ δεν είναι δυνατό. Πολλοί τόσοι και τόσοι δεν μεγάλωσαν με την ιδέα τη Μίλγουλ. 93 χρόνια Άιντιλ που είναι ο ΠΑΟΚ. Στο Λονδίνο. Δεν έχει χάσει ποτέ. Με το ίδιο τα λέγαμε αν ήμασταν Αριανοί. Οι Αριανοί οι οποίοι 48ο χρόνο έτο στην Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο θα χιλιάσουν, θα πω, μόνο με την ψυχή. Αλλά καλό θα ήταν να παίξουν κιόλα. Έχει γραφτεί στο μέτρο που κείμενο έπος. Ναι, πες εντάξει, το, δεν το ξεχνάω ποτέ. Σε στήλη του Άρη τότε κτλ. Λοιπόν, ο τίτλος ήταν Αίτητο η Τούμπα. Το διαβάζει, ρε φίλε, και σου κάνει ότι αυτό τίτλο... πρέπει να το διαβάσει αυτό το πράγμα. Ναι, βέβαια. Πολύ είναι. Είδε τίτλο Αίτητο η Τούμπα. Ναι. Μπλα μπλα μπλα, κείμενο 800 λέξεων. Ναι. Η τελευταία πρόταση δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ο Άρης λοιπόν είναι Αίτητο η Τούμπα όταν παίζει με πάθος και καρδιά. Έγραψε. Εντάξει, φοβερό. Φοβερό. Έχει άλλα... είχε κοπεί αυτό, έχει μπει σε ένα σερτάρι. Εντάξει. Έχει και άλλα εκπληκτικά από το σέλιδα κατά καιρού. Και εγώ είχα διαβάσει ένα ότι η μεγάλη παιχτούρα εθνική Γερμανία, ο Μπίρχοφ, ότι θα ερχόταν να δοκιμαστεί στον Άρη. Άρη. Να δοκιμαστεί. Ποιο τον ήθελε. Κάποιο τον ήθελε. Ο Φυρός νομίζω. Δεν τον ήθελε. Φυσικά ο Φυρός. Λοιπόν, μπαίνει γκολ στο Μίνσκ. Εντάξει, για τα παιδιά μα, κάπα 19. Σέντρα του Χατζηστραβού. Ο Γαϊτανίδης με κοντινό σουτ δίνει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Είναι Champions League των νέων. Στο 60 ο ΠΑΟΚ προηγείται με 0-1. Έχει και το 2-1 του πρώτου αγώνα. Λογικά περνάει στην επόμενη φάση στους 32, όπου θα βρει μπροστά, τα λέγαμε και με τον Νίκο νωρίτερα, μια εκ των Juventus Μονακό. Είναι το Champions League των μεγάλων, έτσι είναι και ο όμιλο των μικρών. Ωραία, δηλαδή ο όμιλο των μικρών τη ΑΕΚ είναι με Άγιαξ κτλ. Θα αναφερθούμε και εκεί. Οπότε διασταυρώνεται αυτή η όμιλη του κανονικού Champions League με το δικό μας. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να περάσει, δεν νομίζω τώρα να φάει δύο γκολ. Όχι, όχι. Και να δούμε και ένα μάτς, γιατί όχι το Φλεβάρι, ΠΑΟΚ Γιουβέντους στην Τούμπα. Μπράβο. Ή ΠΑΟΚ Ρεάλ. Να δούμε και τα δικά μας τα παιδιά μπορούν να κάνουν κάτι ή όπως τα παιδιά της ΑΕΚ δεν θα προλαβαίνουν. Τα παιδιά της ΑΕΚ, παλικάρια της ΑΕΚ. Τα οποία εμείς εδώ, σαν εκπομπή, σαν βασιλική εκπομπή, στηρίζουμε πάντοτε τους νέους. Αλλά παιδιά, η Μαρτών έχετε δεχτεί 23 γκολ. Χθες 1-8 από τον Άγιαξ. Η ΚΑΠΑ για την ΚΑΠΑ 19 μιλάμε. ΚΑΠΑ 19, ναι. Και να ανεβούμε τώρα από την ΚΑΠΑ 19, να πάμε λίγο στα Champions League. Το χθεσινό, να αναφερθούμε έτσι εντάχει λίγο στα παιχνίδια. Θα περάσουμε σκούπα γενική. Λοιπόν, η ΑΕΚ με τον Άγιαξ στο 0-2. Μια ομάδα λοιπόν η ΑΕΚ χωρίς να παρουσιάσει τίποτα απολύτως και χθες. Μια ομάδα που οι οπαδοί της, οι οποίοι κάναν πάρα πολλά επεισόδια, κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Ευρώπης για πολλά χρόνια. Δεν παίζουν με την Ευρώπη ποτέ. Έτσι. Κάτι που φυσικά εμείς τα κυνηγάμε ενελέητα, τη βία σε όλα, σε οποιαδήποτε μορφή της. Ένας Άγιαξ ο οποίος ήταν καλύτερος σε όλο το παιχνίδι και έκανε δύο γκολ με τον Ντάντιτς. Ο άνθρωπος, ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος πέρσι έπαιζε στη Southampton. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλός παίκτης κι αυτός. Και ένας Άγιαξ, ο οποίος δεν ξέρω, μου βγάζει πάρα πολύ θετική αύρα. Ένας συνδυασμός νεότητας και εμπειρίας, ένα πολύ ωραίο κράμα. Και θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος Άγιαξ της τελευταίας οκταετίας. Ναι, είναι. Άσχετα που και πριν από δύο χρόνια είχε παίξει τελικό Europa League. Αυτή η ομάδα είναι πιο καλή. Έχει περισσότερο ταλέντο και αυτό ξέρεις αποτυπώνεται και στην Εθνική Ολλανδίας, όπου πολλοί παίκτες παίζουν και εκεί. Δηλαδή έχει μια φουρνιά που πραγματικά είναι εκπληκτική παίκτες. Και ο Ντε Λίχτ και οι υπόλοιποι. Από την άλλη. Το σοκαριστικό, όπως διακόπτω, είναι η Μολότοφ το σοκαριστικό. Δηλαδή το να κάνει ο άλλος το γύρο του γηπέδου. Ναι, με Μολότοφ. Ανενόχλητος και να πετάει Μολότοφ που αν δεν έπεφτε πάνω στο plexiglass και έπεφτε σε άνθρωπο, δεν ξέρω αυτό το πράγμα αν σβήνει και πότε σβήνει. Και εγώ δεν ξέρω. Και ούτε θέλω. Πραγματικά δεν ξέρω, ναι. Και ούτε να έρθω ποτέ αντιμέτωπος με τυχερή λοιπόν η ΑΕΚ
Και κατ' επέκταση η φίλη της, του Άγιαξ, που δεν έσκασε σε άνθρωπο η Μολότοφ, έσκασε πάνω στο plexiglass. Αλλά νομίζω αυτό θα πληρώσει η ΑΕΚ. Δηλαδή, πυρισσούς έχουμε δει σε πολλά γήπεδα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά Μολότοφ, ξαναλέω, ανενόχλητος. Την πρόθεση, βόλτα, κανονική έκανε. Υπάρχουν φωτογραφίες στο ναι. διαδίκτυο, φαίνεται ποιος είναι ο άνθρωπος. Ο Μερακλής, ο παδός της ΑΕΚ, που ήταν Μολότοφ. Αν είναι δεν του φτάνει το καπνογόνο ή η φωτοπολίδα. Από την άλλη, να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά και να πούμε ότι η ΑΕΚ συνέχισε τη σταθερότητά της. Σταθερή, όντως, ναι. Έτσι, πάλι 0 βαθμούς. Δεν πρόσφερε τίποτα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και έχει μείνει με εκείνα τα δύο γκολ που έχει πετύχει εναντίον της Μπενφίκα. Που αν δεν έμεινε με 10 η Μπενφίκα, ναι. δεν νομίζω να πετύχει και δύο γκολ η ΑΕΚ. Εντάξει, πάντως με το αν και με εικασίες. Ναι, εντάξει. Η ουσία είναι ότι είναι αυτά τα δύο γκολ, αλλά η σταθερότητά της είναι εκπληκτική. Είναι στους 0 βαθμούς. Φεύγουμε από το μάτς, να πάμε στην Τζεσεκά με την Πλίζεν. Έτσι. Μια ομάδα, η Τσεσεκά, η οποία παίχτηκε χθες στοιχηματικά. Mm-hmm. Ήταν από τα μάτς τα αρχικά, για να τα συνδυάζουμε κιόλας με την Κολμπέτ, ότι παίχτηκε χθες αρκετά. Ξεκίνησε με 1-0 και στο δεύτερο ημίχρονο ανέτρεψε τη διαφορά η Πλίζεν. Όχι απλώς την ανέτρεψε όλο το παιχνίδι. Και έκανε το 1-2. Και η Λοκομοτίβ είναι γεια σας, τζάμπα και αυτή στο Champions League. Τι συμμετέχει δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Πρέπει να την κάνουμε πιο κλειστό. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Πολλές είναι ομάδες στο Champions League, έτσι. Πάρα πολλές. Πολλές συνέλεζε. Ναι. Να είναι πιο λίγκα. Συνεχίζουμε. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια δικιά μου οπτική γωνία. Λοκομοτίβ 0 βαθμούς, η μοναδική μαζί με την ΑΕΚ που είναι στο 0. Ναι, βέβαια, είναι μοναδική. Σταθερή και αυτή. Οι δύο με απόλυτη σταθερότητα. Η Γιουβέντους κέρδισε τη Βαλένθια με ένα γκολ του Μάτζου και μετά από μια έξοχη ενέργεια του Κριστιάνου Ροναλντο. Ένα πάρε βάλε. 1-0. Η Λιόν με τη Μάντσεστερ Σίτι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το έβλεπα από λεπτό σε λεπτό. Ένα μάτσο το οποίο η Λιόν καταφέρει να προηγηθεί δύο φορές ενάντια στην καλύτερη ομάδα του πλανήτη αυτή την εποχή, τη Μάντσεστερ Σίτι. Δεν κατάφερε να την κερδίζει, αλλά είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Μια Manchester City η οποία φυσικά πέρασε και αυτή. Έτσι με πρώτο στον όμιλο, το τελευταίο μάτσο είναι παγιαρά διάφορα. Η Manchester United, είδαμε, δεν ξέρω αν είδες τον το είδα, Μουρίνιο στο 93, σε τέτοιο ξέσπασμα, σαν να πήρε τον τελικό του Champions League, σαν να έχει κάνει καμιά επιτυχία τρομερή. Είναι κάτι που δεν τιμά αυτή την τόσο μεγάλη ομάδα, να πρέπει να πετάει τα νερά, να κλωτσάει τα χορτάρια. Όταν ο Φελαϊνί. Ο Φελαϊνί ήταν κυρίες και κύριοι αυτός που έβαλε τον γκολ. Μην απορείτε, έκοψε τα μαλλιά. Τα έκοψε, τα άβαψε και λίγο. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Αυτοί που έχουν λεφτά κάνουν ό,τι θέλουν. Ό,τι κάνουν οι πλούσιοι, να ξέρετε, λέγεται είναι κεντρικό. Και ό,τι κάνουν οι φτωχοί είναι τι καραγκιόζης είναι αυτός. Είναι απλά τα πράγματα. Οπότε ο Φελαϊνί, φανταστείτε να παίζει, να πούμε μια ομάδα έτσι, των Απόλων Λάρισας, που τώρα είναι και της μόδας, γιατί πάει καλά, και να γίνει τα έκανα αυτά. Τι θα άκουγε. Λοιπόν, η Μπάγερν με την Μπενφίκα. Ένα επιθετικό κρεσέντο απίστευτο. Ενώ μας έστειλε όλους στο γάμα στοιχηματικά πριν από τρεις μέρες, το 3-1 το έκανε 3-3 με τη Φορτούνα του Ντίσελντορφ. Τώρα φιλοδόρησε με 5 τέρματα την Μπενφίκα. Ρώμα Ρεάλ. Ένα μάτς το οποίο γι' αυτό λέμε ότι τα παιχνίδια όλα είναι στιγμές. Ο Ουντέρο Τούρκος χάνει την ευκαιρία των τελευταίων 10 ετών. Έτσι. Δεν γίνεται να χαθεί ποτέ αυτό το γκολ. Η μπάλα στρωτεί στο αριστερό του πόδι, άδεια εστία. Παρακαλάει, ακούμπαμε μόνο και πέταμε στα δίχτυα. Και αυτός, ο Σαν, κάτι σκέφτηκε εκείνη την ώρα, δεν μπορώ να μέσα στο μυαλό του. Έτσι, πέταξε την μπάλα πιο ψηλά, δεν γίνεται από τα δύο μέτρα. Είναι από τα γκολ που πιο δύσκολα τα χάνεις παρά τα βάζεις. Είναι από τα γκολ τα οποία τα βάζεις και δεν πανηγυρίζεις. Δείχνεις μόνο τον άνθρωπο που σε έκανε την ασίστ. Έτσι. Τέλος πάντων. Και το λέμε μια πικρία γιατί είχε πονταριστεί η Ρώμα. Από τον Άσο του ημιχρόνου. Ήταν πολύ μεγάλο το ποσοστό. Φυσικά είναι στη ζωή και αυτό πάντα. Ο θάνατος στη ζωή μου. Άλλοι τώρα θα μ' ακούνε και θα λένε τι λες, αδελφοπέ μας. Εμείς περιμέναμε τη Ρεάλ να βάλει την μπάλα στα δίχτυα και είναι φυσικά. Ο καθένας στη δουλειά του. Εσείς στη δουλειά σας και εμείς στη δουλειά μας. Όπως και η Γκολμπέτ τη δουλειά της. Ανοίγει την αγκαλιά της και μοιράζει τα λεφτά αφιδώς σε όσους κερδίζουν. Νόμιμα, υπεύθυνα, σίγουρα. Πάτε και πληρώνεστε. Έτσι. Αυτά λοιπόν. Έτσι με το Χόφενχάιμ το τελευταίο μάτς της βραδιάς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ένα μάτς. Απίρου κάλους, ένα μάτς χωρίς αρχή, μέση και τέλος, 0-2 στα πρώτα 10 λεπτά. Άναρχο ποδόσφαιρο, μια γερμανική ομάδα, η Hoffenheim, η οποία να σε τρελάνει κανονικά, ισοφαρίζει και εκεί που θεωρείς ότι θα γυρίσει κιόλας το μάτς, γιατί το δύσκολο είναι να ισοφαρίσεις και να ξαναπάρεις την ψυχολογία, παίζει με 10 παίκτες ναι. και έρχεται το 93ο λεπτό η Σαχτάρ να κλέψει την νίκη. Γι' αυτό ήταν, είναι και θα είναι το ποδόσφαιρο ο βασιλιάς των σπορ. Τίποτα δεν είναι σίγουρο, τίποτα δεν είναι βέβαιο. Όλα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ. Η καλή ομάδα να παίξει 100 φορές με τη μέτρια ή την κακή και τις 100 φορές θα την κερδίσει. Και τις 100 είναι απόλυτο. Στο ποδόσφαιρο δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Θα υπάρξει πάντα η αβεβαιότητα. Θα υπάρξει αυτό το 600 τελικές είχα, αλλά ο νόμος του ποδοσφαίρου, αυτά τα που τα ξέρετε όλοι, δεν είναι ανάγκη να τα λέμε πολλές φορές και να κουραζόμαστε. Στο 92 ο Τάισον, όχι ο γνωστός, που είχε δαγκώσει το αυτί του Χόλιφιλτ. Α, καλά, το Μίλτον λες. Το Μίλτον Τάισον Νούνιες.
Νιούνις. Ο μεγάλος Στράτος Γιωδόπουλος μας, ναι, το φόρτωσε. Μας τον έφερε ο Στράτος Γιωδόπουλος. Αυτό το ψηλό γίγαντα για όσοι θυμούνται. Ένα 59 μπαν. Γκολ έβαλε αυτό στον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να βάλει γκολ. Θα σου πω. Ο οποίος σταμάτησε τώρα το την μπάλα. Έπαιζε μέχρι τα 42. Σοβαρό. Ναι. Δεν ξέρω αν παίζει ακόμα και τώρα. Είναι σε μια εποχή που δεν είχε ίντερνετ και YouTube να δεις. Είναι... Τον βλέπω στην Τούμπα, ρε. Δεν θυμάμαι το μάτς. Τον βλέπω στην προθέρμανση. Και είναι όλη θύρα 5 και έχουμε μείνει έτσι. Δεν πιστεύουμε ότι μας έχει φέρει μια πανάκριβη μεταγραφή. Είναι η εποχή του Μπατατούδη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος για δεξί του χέρι είχε διαλέξει σαν στέλεχος τον τέος πρόεδρο της ΑΕΚ, το Στράτο το Γιδόπουλο. Ναι, 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 ναι. Μια εποχή άλλη. Με ΠΑΟΚ, με Κρυσταλίδη δικηγόρο, με ανθρώπους γύρω-γύρω από τον πρόεδρο εκείνων που είχαν, δεν μπορούμε να πούμε, και τις καλύτερες των προθέσεων. Ένας πρόεδρος, ο Μπατατούδης, που περνάμε λίγο βιαστικά να μιλήσουμε και γι' αυτόν, ο οποίος μόνο καλές αναμνήσεις άφησε προς όλους και ήταν αυτός ο οποίος κατάφερε να κλέψει από τα χέρια των μεγάλων στη μεταγραφική περίοδο τότε το 96-97 το Ζήση το Βρίζα, όταν ήταν διακαής πόθος και των δύο μεγάλων ομάδων του Λεκανοπεδίου. Και τέλος πάντων ήρθε στην αγκαλιά μας. Και άλλους έκλεψε. Είχαμε πάρει τότε Βενετίδη, Μαραγκόφα, Τζέσκο, Βρίζα, Βενετίδη, Γεωργιάδη, βέβαια, Γουχού, Βασίλη Μπαμπόκη. Τον Παντελή Κωνσταντίνη έκλειψε όταν ήταν στα καλά του. Καλά, εντάξει, δεν το βλέπω κανένα αυτά. Εντάξει, είπαμε, δεν θα την ισοπεδώσουμε τη συζήτηση, δηλαδή όλα έχουν τα όρια του. Το Παντελή Κωνσταντίνη δεν κλέβεται. Φρούσο πήρε, Ναλιτζή πήρε στα καλά του. Έτσι, έτσι. Έφερε ο Κα Γκομίτη. Του Κυπρίου τότε. Του Κυπρίου. Ωραίο παίκτη για να ξέρει ο Κα. Συμφωνούσε σε δύο λεπτά με τον Γιώργο Παντατούδη. Το πολύ. Πολύ ουσία, πολύ πιεβός. 10 μάτς έκανε ο Μίλτον Τάισον Νούνιες στον ΠΑΟΚ, δεν έβαλε φυσικά κανένα γκολ. Είναι αυτό το κάνει. Ένα δις χρεώθηκε στα γραφεία, στα αλλά χαρτιά. Λένε ο μύθος, ο αστικός λέει ότι τα λεφτά τα πήρε πίσω η ομάδα. Ναι. Όταν πουλήθηκε. Μετά πήγε στη Σάντερλαντ και έκανε μία συμμετοχή χωρίς κανένα γκολ. Όπως στη Σάντερλαντ αυτόν που τον διάλεξε μπορεί να το βαράνε ακόμα. Αυτό το μάτι, το έμπειρο, ο σκάουτερ. Αποσύρθηκε, φίλε, κοίταξε τώρα συμπτωματικά. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 18. Ήταν 1,65. 1,63. 1,63 δηλαδή. Δηλαδή, αποσύρθηκε ο Μίλτον Τάισον Νούνιες σε ηλικία 45 ετών. Ορίστε. Πριν από δύο μήνες. Τώρα δηλαδή. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας να είναι καλά ο άνθρωπος. Και ο Στράτος και ο Μίλτος. Και να χαίρεται τα χρήματα που πήρε. Φυσικά δεν τάξει καθόλου, αλλά και ποιος αξίζει αυτά που παίρνει. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στο Champions League. Στι βαθμολογίες λίγο να πάμε. Ποιες ομάδες περάσανε κατευθείαν. Η Μπαρτσελόνα λοιπόν με 10 βαθμούς. Είναι αυτός ο καλός όμιλος. Μπαρτσελόνα 10, Ίντερ 7, Τότεναμ 4 και Αϊτχόβεν 1. Οπότε το σημερινό το μάτς, το Τότεναμ Ίντερ, είναι ένα μάτς φωτιά και με απόλυτο κίνητρο για την Τότεναμ. Η Τότεναμ κερδίζοντας, αν κερδίσει, πάει στους 7 βαθμούς και όλα θα παιχτούν στην τελευταία αγωνιστική. Η Αϊτχόβεν έχει μόνο έναν βαθμό. Στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα μπορεί να βιάζει, αλλά στο Champions League απέτυχε παταγωδώς τη φετινή περίοδο. Κάτι μπορεί να συμβεί φυσικά σε οποιαδήποτε ομάδα. 2-1 έχει κερδίσει η Ίντερ στο πρώτο παιχνίδι. 2-1 με ανατροπή στο τελευταίο 7 λεπτό, αν θυμάσαι. Έτσι, ναι. Ναι. Οπότε, ένα μάτς μαγική εικόνα. Η Τότεναμ ήταν πάρα πολύ, πολύ καλύτερη. Μπορούσε να διπλασιάσει και να κλειδώσει το μάτς. Έχασε 10 τελικές. Ναι. Είναι η στιγμή που λέμε ότι η μπάλα αρνείται πεισματικά να μπει μέσα. Όση διάθεση και να έχει, ό,τι και να γίνει, η μπάλα δεν θα μπει. Δηλαδή εσύ τη δουλειά σου είπαμε και η μπάλα τη δουλειά τη. Δεν μπαίνω. Αρνούμε, κύριε, κάντε εσείς ό,τι θέλετε. Και ο άλλος όμιλος είναι καλός. Η Λίβερπουλ με 6 βαθμούς. Λέμε στους ομίλους στους οποίους υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει μια ομορφιά στο ποιος θα περάσει. Ο πλέον αμφίροπος είναι. Πλέον ο τρίτος. Λίβερπουλ 6 βαθμούς. 6 βαθμούς επίσης έχει Νάπολη. Και η Νάπολη. 5 βαθμούς η Πάρη. Και 4 ο Ερυθρός Αστέρας. Όλοι διεκδικούν. Ακόμα και ο Ερυθρός Αστέρας, το ακόμη είναι εισαγωγικά, μπορεί να βγει πρώτος. Και μπορεί να βγει φυσικά και τελευταίος και να μην πάει ούτε μετά στο Europa League. Οπότε το σημερινό match στην Γαλλία, το Παρί-Λίβερπουλ, έχει και αυτό ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Όντως. Να πούμε λίγο το πώς το βλέπεις το match στοιχηματικά το Παρί-Λίβερπουλ. Θέλω την άποψή σου. Στέβιο, στοιχηματικά. Κοίταξε, είναι από τα match που είναι δύσκολα, εντάξει, να το προσεγγίσεις. Okay. Μία ασφάλεια σου δίνει νομίζω το goal-goal. Αλλά αναλόγως τώρα που απευθυνόμαστε, εντάξει. Ναι, ανάλογα το βαλάντι του καθενός. Το goal είναι μια ασφάλεια. Δηλαδή θεωρώ ότι η Λίβερπουλ και θα δεχτεί και θα βάλει. Ναι. Ή αν θες η Παρί θα δεχτεί και θα βάλει. Τώρα κάτι άλλο, νομίζω λογική επιλογή και ένα over 2,5. Εγώ πιστεύω ότι... Αλλά δεν πληρώνουν πολλά αυτά, εντάξει, είναι λογικό. Εγώ πιστεύω ότι η Παρί, ένα ποσοστό 2,12 που είναι ο Άσος, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και όντως. Καλό. Έτσι. Η Παρί με το τρίγωνο των αστέρων μπροστά. Αυτοί οι τρεις δηλαδή πόσο μπορεί να κοστίζουν, Εμπαπέ, Νεϊμάρ και
και ο Ιωάννος ο Στράικερ, ο Ντίλι και ο εκτελεστής, αυτός πρέπει να είναι στον ΠΑΟΚ. Τι να κοστίζουν οι εξωτερικοί, 300 εκατομμύρια. Ο Νεϊμάρ δεν κοστίζει 100. Ναι, τι 100, 200 έγινε μεταγραφή αυτός. Ναι. Τι έχουν δαπανηθεί για αυτούς τους τρεις. Ο Μπαπέ δεν κοστίζει 150. Και ο Καβάνι. Εντάξει. Τι, 30 γκολ τη χρονιά. Όταν δεν έχει να κάνει βάζει 2 γκολ. Φτηνό δουλειά. 400 είναι εύκολα. Να κάνουμε ένα διαλυματάκι και να συνεχίσουμε μετά για τα Champions League. Για πάμε λίγο να διάλειμμα live. Και ενώ γίνονται προσπάθειες για να συνδεθούμε με τον Σταύρο τον Κόλκα στο γειτονικό Λονδίνο, για να μας πει το τι γίνεται εκεί πέρα, τι έγινε, τι να γίνει, τα γνωστά, ο οποίος έχω μία σκέψη στο μυαλό μου, Στέβιο, αυτό επειδή είναι λίγο ύπουλο πραγματάκι, το κολκάκι, ναι. Μπορεί να κάνει μια βόλτα σήμερα από το τότε να μην να το συνδυάσει γι' αυτό, ε. Ό,τι θέλει να πάει, θέλει. Το θέμα είναι δεν υπάρχουν εισιτήρια. Και γίνεται μάχη από χθες, είναι από χθες ο Ηλίας ο Καπράλος του ΠΑΟΚ 24. Το έχει αντεθεί η αποστολή από τον Σταύρο να βρει εισιτήρια. Δεν βρίσκει το παιδί. Ακούει λίγο κάτι πινελίκια. Ναι, και γίνεται προσπάθεια. Ο Σταύρος είναι κατηγορία ευφυής. Και είναι και θα τη βρει την άκρη. Έχει δηλαδή. Είναι, κάνει τους ελιγμούς του, προσαρμόζει τις καταστάσεις γρήγορα. Οπότε θεωρώ δεδομένο. Εντάξει, είναι ματσάρα, φίλε. Και το Γουέμπλε και τότε να μην κινείται. Λοιπόν, να πω πριν μιλήσουμε με τον Σταύρο ότι παραμένει το 0-1 τη ΚΑΠΑ 19. Τα παιδιά μας κρατάνε την νίκη. Είμαστε κοντά στο 70. Λίγο μένει για την πρόκριση της ΚΑΠΑ 19 στους 32 του Champions League των νέων. Σε αντίθεση με τη ΣΑΚ που δεν προλαβαίνει να μαζεύει τα γκολ από την αιστεία. Τι γίνεται κύριε Σταύρο? Παιδιά, πρώτα απ' όλα ξέρεις, δεν μιλάμε στο 70 του κατάσταση. Δηλαδή είναι πολύ κοντά, δεν είναι πολύ κοντά. 20 λεπτά είναι μια αιωνιότητα. Μπορεί να στο πει ο διπλανός σου. 20 ποδοσφαιρικά λεπτά. Ναι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ναι. Έχω την είδηση στην αποκλειστική. Συντονιστείτε. Συντονιστείτε. Φτάσαμε στο συννεφιασμένο Λονδίνο. Τι λες ρε, τι λες τώρα. Αληθεύει ότι έχει συννεφιά στο Λονδίνο. Μόνο μετά, μετά από αυτή την καταπληκτική δήλωση του Σταύρου, στη δήλωση βόμβα. Που... Να το αναφέρουμε τώρα, έκτακτη επικαιρότητα. Να τώρα το βγάζει ο Σταύρου. Ναι, αλλά πρώτη εδώ ρε φίλε στο Λίμπερο. Πρώτη είναι έκτακτη, είναι πράγμα. Πρώτη εμείς. Είσαι κοντά εκεί στον ποταμό, στον Τάμεση, είσαι στον Big Ben. Όχι, είμαστε ακόμα στο αεροδρόμιο, έχουμε κανένα δύο ώρα μέχρι να φτάσουμε. Α, έχεις ταξιδάκι. Αληθεύει ότι έχεις ένα ραντεβού με τη Βασίλισσα την Ελισάβετ στις 5 ώρα Ελλάδος για τσάι. Ναι, για να πάμε στο Wembley, να πάμε μετά μαζί στο Wembley, γιατί δεν ξέρω πώς πάει. Για να δούμε το Inter Tottenham. Είσαι έτοιμος. Το Inter Tottenham στο Λονδίνο. Στο Wembley. Γιατί το Inter Tottenham θα το έβλεπες ναι. Αλλού. Θα το έβλεπες στην Ιταλία. Στην ανατροπή. Tottenham είναι. Ναι, για πες. Βρήκαμε εισιτήρια. Βρήκες και κύριε Τσακάλι. Μπράβο ρε φίλε. Αλλά... Να σε πω κάτι όμως. Γέμισες τώρα εδώ το διπλανό μου, το Στέβιο, ο οποίος έγινε αλλαγή στο 90. Να ξέρεις, το κράτησα εδώ με νύχια και δόντια. Που πήγατε να με τρελάνετε, με παρατήσατε και εσύ και η Σοφία, εσύ κυρίως. Έτσι, γιατί η Σοφία είναι, δεν είναι, λέει, τα γκολμπέτ της ποιος εκεί. Έτσι, τι γίνεται τώρα. Και το κρατάω όμοιρο εδώ, το λέω, δεν πας πουθενά. Να βρίσκεται μέσα στον τρελό εδώ, να μονολογώ. Δουλειά εκεί. Ναι. Λοιπόν, για πες τώρα και τι γίνεται, θα πας Tottenham και... Εγώ μου τι θες να το παίξεις, να το βγάλουμε το Tottenham Inter, θα είμαι εκεί. Εγώ θέλω το Tottenham Inter να το βγάλεις άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Αυτή τη διάθεση έχω. Ωραία, εντάξει, τελείωσε. Θα παίξω την καλή την ομάδα. Τελείωσε, βάλε τα λεφτά σου. Εντάξει, μη φανταστείς ότι είναι πολλά τα λεφτά τώρα. Και τα 8 ευρώ. Στα άμα αν είχα 8 ευρώ θα αυτοκτονούσα προχθές. Δηλαδή θα είχε γίνει και η κηδεία, θα είχαν γίνει όλα. Και αυτά τα τριήμερα και τα χαζά που λένε, ξέρεις, τα περιμέναμε την Ανάσταση. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έφτασε, εντάξει, όλα καλά εκεί. Πού να ξέρεις όμως, πες ακόμα στο βαδρόμι είμαστε. Κάναμε μια προσγείωση. Ναι. Είχε καμιά 500 από φόρ, αν είσαι μέσα στο αεροπλάνο, θα πηδούσες από το παράθυρο. Είναι αυτό από τα παράθυρα θα πηδάτε, η γνωστή ατάκα. Ναι, δεν έφταιγε βέβαια το πλήρωμα, το οποίο ήταν εκπληκτικό και τελικά το προσγείωσε να φωτίσει το αεροπλάνο. Ναι, αν δεν το προσγείωνε Σταύρο θα το μαθαίναμε. Ναι. Εσύ δεν θα μπορούσες να το πεις αυτή την ώρα. Ναι, γεγονός. Θέλω λίγο να μου πεις, όταν καθυστέρησε η σκάλα να έρθει, εφάρμοσες ρίση αγγέλου, κράτα το θυμό σου και κάνει το σταυρό σου ή άρχισε τα πινελίκια. Αυτό θέλω να πεις με ειλικρίνεια. Όχι, γιατί το πλήρωμα ήταν πολύ ευγενικό μαζί μου. Εντάξει. Και δεν δημιούργησε κανένα απολύτως θέμα, ίσα ίσα, έλεγα, ήμουν από αυτούς που έλεγαν, εντάξει ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι. Πω, τι ψέμα. Ένα ακόμα ψέμα στα τόσα της καθημερινότητας. Πω. Όχι, αλήθεια λέω. Σταύρο, άκου να δεις, δημόσια θα σε δώσω, ξερά, στον αέρα και της πόλης και του Λονδίνου, έτσι και σε όσους ακούνε τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που έκανες, να αφήσετε εδώ στην πόλη τον φίλο μου εδώ πλέον,
το Στέργιο δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Δηλωμένο οπαδό τότε είμαι. Δηλωμένο. Από τα δύσκολα χρόνια. Δηλαδή έχει μια πικρή εσωτερική την οποία εγώ τη διαβάζω στα μάτια του, γιατί ξέρει ότι η δουλειά μου είναι μελετητή ανθρώπων. Δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Αλλά το έχει από τη γέννα του, δεν είναι τωρινό. Α, ναι. Ναι. Α, θα το ψάξω αυτό που λες. Από γεννησιμιού που λέμε. Ναι. Γεννήθηκε και πήγε να ξαναμπεί. Σου έχει πει ότι γεννήθηκε 5200. Βέβαια είναι το 5200. 5200 γεννήθηκε. Σχολείο πήγε κατευθείαν, δηλαδή γεννήθηκε και είπε ότι τάξη ήρθα. Ε, ξέρεις, πολλά παιδιά που πάνε πρώτη δημοτικού δεν είναι 5200. Άκου να δεις. Μόνο είναι 5,5. Πήγε να βγει στο 9μηνο, γύρισε και γύρισε στο 10μηνο. Εντάξει. Λοιπόν. Έκανε μια χειμερή ανάρκη ακόμα. Ωραία, σήμερα έχει τα αποκαταρκτικά λίγο για να ενημερώσουμε εδώ τον κόσμο. Έχει συνεντεύξεις τύπου και αυτά. Ζωντανά από το Λίπερο 107,4. Η Ελένη Μπούρου και κάτω του Καβελίου θα είναι εκεί. Ωραία. Θα ακούσει τον Άλφα Λουτσέσκο. Δηλαδή πήγες με δύο κορίτσια, όχι με ένα. Πήρα τις γυναίκες με φίλες, γιατί άμα κοίτα ισορροπία φίλες στα project. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Πώς είναι ισορροπία, δύο δεν είναι αυτές. Ένα-δύο. Τι είναι αγάπη και τι. Πώς πάλι με μπέρδεψες. Η αγάπη μία και μία η Ελένη δύο. Εσύ είσαι ένας. Δύο. Δεν είναι δύο ένα ναι, αυτό. Άλλο λέω, ναι. Πρέπει να παίρνεις όλα τα παιδιά ταξίδια εννοώ. Α, με αυτή την έννοια. Ναι, σωστό. Ναι, να γίνεται σαν το βόλεϊ που γυρνάνε οι θέσεις, οι παίχτες. Ρολόι. Ναι, ναι. Αν δεν έπαιρνα τις γυναίκες στο Λονδίνο, θα είχα πρόβλημα. Ναι. Την ισορροπία. Και αυτές δεν ξεχνάνε. Είναι σαν τα συμβόλαια, παιδί μου, που κάνουν οι ομάδες για να μην χαλάσουν την ισορροπία όταν έρχεται ένας παίκτης που δεν παίζει, παράδειγμα, δεν είναι βασικός. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε που φωτογραφίζω. Και ένας άλλος που παίζει βασικός λέει: τι γίνεται, αδελφάκι μου, αυτός παίρνει επιτρία και δεν παίζει. Και εγώ παίρνω το 1 τρίτο και σκίζομαι. Και τρώω και τα πινελίκια όταν είναι. Γιατί θα έρθουν και τα πινελίκια, θέμα χρόνου είναι. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι αποφασίζουμε. Έτσι λειτουργούμε. Γι' αυτό η υπόγεια θλίψη που βλέπεις δίπλα σου στο Στέργιο, βασιλιά μου, έχει να κάνει με την ύπαρξή του σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τωρινό. Εννοείται ότι θα πας σε σουίτα και τέτοια. Δεν θέλω τίποτα μίζερα δωμάτια, τίποτα ξενοδοχεία για όρθιους, αυτά που κοιμούνται, κατάλαβες. Ε? Αυτά... ή τίποτα έκανα οικονομία. Αυτά μακριά από σένα. Ναι, αλλά κάνω ότι δεν ξέρω, Ρεστάνο. Κάνουμε λίγο ηθοποιία, έρεστε, το λες. Ζήτησες να έχει και κήπο. Άκουσα, ήμουν αυτοίκος κανονικά όταν έλεγες ο Μπάτλερ θέλω να είναι πάνω από ένα 80. Εκεί πραγματικά, ναι, είχα μια ενηγματική έκφραση στο πρόσωπό μου. Γιατί να είναι πάνω από ένα 80 ο Μπάτλερ? Γιατί, φίλε, τον βρίσκεις πιο εύκολα. Και θα έχεις και κυπουρό. Και θα έχεις και κυπουρό για αυτές τις δύο μέρες. Έτσι δεν είναι. Ο Ανδρέας Μπονόβας Μπάτλερ και τον ψάχνουμε. Μπονόβας, ρε φίλε. Λοιπόν, κάτσε να σε δω τώρα, σε κάνω τεστ Λονδίνου. Εκτός από τον Ανδρέα Μπονόβα, πες μου τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές κάτω από 1,65. Κάτω από 1,65. Ναι. Κάτω από 1,65. Ναι, κάτω από 1,65. Ναι, γιατί κοντούς. Για ένα συζητούσαμε πριν από... Ναι. Ναι. Ωραία. Δεν ανάγκη να είναι ΠΑΟΚ. Δεν σου είπα του ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν 2. Ο Ιβάν του Άρη Θεσσαλονίκης. Ο οποίος, για να βοηθήσω, καθόταν σε σκαμπό για να παίξει φρουτάκια στο μαγαζί σε μένα και τα πόδια του δεν έφταναν να ακουμπήσουν κάτω. Το καταλαβαίνεις. Σου λέω, ερωτά στον αέρα. Κάνε εικόνα, σε παρακαλώ, αυτή τη στιγμή. Είχαν θέμα να βρουν στον άνθρωπο παππούζι ποδοσφαιρικά. Πώς είναι 32 νούμερο. Στα παιδικά πηγαίνανε. Το οποίο σ' άφησα να σκεφτείς κιόλας. Είδες τι ωραία που σε φέρθηκα. Πες και τον τρίτο. Ναι, πάλι δύο. Και ο Μπελεβόνης που έπεσε στο Παναθηναϊκό. Τι λες που ο Μπελεβόνης είναι κάτω από ένα. Τι λες που έκανες νάνο, εσύ ψηλό νάνο τον Μπελεβόνη. Καμία σχέση. Άλλαξε τον Μπελεβόνη. Ο Βαβίδης που είσαι στην Παναχρική. Ποιος? Ο Βαβίδης. Λες ένα όνομα τώρα. Λες, όχι, όχι, δεν βλάκα. Υπήρχε Βαβίδης. Ο Μάχης ο Μπελεβόνης. 1,76 είναι. 1,76. Τον έκοψες 12 πόντους μίνιμουμ. Αυτό ξέρεις ότι μπορεί να γίνει μίμηση. Από το Μάκη. Τον έκανες από κανονικό άνθρωπο. Ο Πλατέλας είναι σίγουρα ένας. Τον Πλατέλα γιατί δεν το λες. Κουτσιανικούλη. Κουτσιανικούλη. Γιατί νομίζω ότι είναι στην. Τη συνομοταξία νάνων. Α, ναι, ναι. Αν ήταν νάνιμος θα ήταν ψηλή. Ναι, αυτό. Και επιγραμματικά μίλησέ μου λίγο για ΑΕΚ, αν άκουσες χθες, αν είδες χθες ΑΕΚ. Ναι, μίλα μας για ΑΕΚ λίγο, μίλα μας για τα γεγονότα, τι πιστεύεις ότι θα γίνει. Τραγική ΑΕΚ. Για άλλη μια φορά, σταθερή όμως, στους 0 βαθμούς.
σταθερότατη. Φίλε, κινδυνεύει με τιμωρία ξεκάθαρα. Δεν γλιτώνει, λέω. Τιμωρία βαριά, βαριά και ασήκωτη. Ναι, θεωρώ αποκλεισμό και ξέρεις αυτό. Αποκλεισμός λέει κάποιος, έλα μόνο και δεν παίζω μια χρονιά στην Ευρώπη. Δεν είναι έτσι, φίλε, δεν θα μείνει κανείς. Οι παίκτες με το που δουν ότι δεν παίζω Ευρώπη, αντίο ζωή. Θυμάσαι ο ΠΑΟΚ σε ποιο μας φυσικά τιμωρήθηκε από την Ευρώπη για 5 χρόνια. Το αλίστου μνήμης εκείνο το ΠΑΟΚ Paris Saint-Germain. Και είμαστε η μόνη ομάδα στο... τα επεισόδια. Ναι. Είμαστε η μόνη ομάδα στον κόσμο, ξέρεις, που έγινε ένα ημίχρονο. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο μάτς. Ναι. Εγώ δεν θυμάμαι κάποιο μάτς να έχει πει ένα ημίχρονο. Λόγω κακοκαιρίες δηλαδή, σταματήσει. Δεν βγήκανε. Που είχε ημίχρονο και δεν είχε τελικό. Ναι. Πάντως, Σταύρο και Βασιλιά μου, ο Λιβάγια σίγουρα δεν θέλει να χωριστεί που είδα παίζει Ευρώπη. Ο Λιβάγια δεν του αρέσει πολύ η Ευρώπη. Ο Λιβάγια το Champions League το είχε κακό. Έφαγε 4 για ζέστα μας στην αρχή και χθες που μπήκε λέει έτσι με βάζετε πάρε ξανά την κόκκινη. Και πέναλτι. Ναι, και πέναλτι. Τι άλλο να κάνει. Στα 67 λεπτά συμμετοχής που λέει ένας συνάδελφος πολύ καλός εδώ του Λιβάγια στην Ευρώπη, η ΑΕΚ κράτησε 0 παθητικός. Ναι, κοίταξε τι είναι τα νούμερα, άμα θες να τα φτιάξεις όπως θέλεις. Ε. μπορεί στην παρέα του να πει ο τέτοιος ο Λιβάγια, όταν έπαιζα εγώ δεν χάναμε Champions League. Δεν πέρασαν 12 χρόνια στο αποτέλεσμα, έτσι. Και θα πει το ο συνομιλητής του, ο συγκαθήμενός του, έτσι κοπέλα που έχει απέναντι και τη θέλει να την πει κάτι για αυτόν τον εαυτό του. Πες, ας υποθέσουμε ότι είμαστε 12 χρόνια μετά, να όταν έπαιζα εγώ με την Champions League δεν χάναμε. Ναι, με μένα ήταν ITI. Και θα πει τι καλή ομάδα ήταν εκείνη τότε. Πού να ξέρει ότι το 0 έρχεται συνεχώς. Η Chelsea χθες, αύριο θα έχει μερικές απουσίες, να ξέρεις, τα ξέρεις φυσικά αυτά. Έτσι. Δεν τα ξέρω αυτά, πριν με το Στέργιο να με ενημερώσει. Εγώ στον αέρα ήμουνα. Ο Στέργιος είναι υπεύθυνος Chelsea. Ποιοι λέει που είναι Στέργιο? Ο Αζάρ είναι ο ένας. Δεν θα ξεκινήσει με το βασικό τερματοφύλακα. Θα παίξει ο Καμπαγέρο κατά τα δοκάρια, αυτό είναι σίγουρο. Το να το φέρει στην Αφρική και την Ισπανία. Έτσι ακριβώς, αυτό ο Φαλάκαμπος, το βαδάκι με Μεχνούδι. Ο Ζαπακώστα θα παίξει δεξιά. Ζαπακώστα, ναι, μην το μιλήσουμε για τον αστυνομικό. Ζαπακώστα, μην φανταστεί κανένας ότι είναι εδώ από την Όλυνθο. Έτσι. Ζαπακώστα είναι Ιταλός. Ναι, γιατί μπορεί να πούνε πότε πήγε ο Κώστας και να μας πούνε ότι και δεν μας είπε. Ο Κέιχιλ, ο οποίος. Ναι, ο Κέιχιλ, ο οποίος δεν παίζει. Αλλά... Βασιλιά μου, κλείνει μια φορά ένα συνάδελφο σε έναν συνάδελφο στην Κέρκυρα για να κάνει ένα Κέρκυρα άλλη και πώς έλεγε τον Πάολο Κώστα. Για πες, αυτά με τρελάνε. Πού να ξέρω, φαντάζομαι. Παλαιοκόστα. Α, Παλαιοκόστα. Και ήρθαν να το κάνω σύλληψη. Παλαιοκόστα. Και ήρθαν. Ακόμα ένα και ακόμα ένα Σταύρο. Ήρθαν οι δικές μας και τον πήρανε. Στο ίδιο μάτς. Και τον Παλαθουέλο, τον έλεγε Παπαφουέλο. Πώς δεν τον έλεγε Παπαφλωράτο, τον τερματοφύλακα του Άρη, τον παλιό. Πολύ καλός. Ο Στέλιος Παπαφλωράτος, τερματοφυλακάρα. Δεκαετία του 70, να ξέρεις. Γιατί τότε ήσουν αγέννητος, τον έχεις ακουστά μόνο. Καλός τερματοφύλακας. Δεν παίζει ο Ζαν, ποια δεν παίζει. Όχι, παίζει ο Κέιχιλ, δεν είπα εγώ δεν παίζει. Α, παίζει ο Κέιχιλ. Ναι, παίζει. Ναι. Θα παίξει ο Φάμπρεκας. Θα παίξει ο Φάμπρεκας. Ο Φάμπρεκας, ο οποίος να γνωρίζουν όλοι ότι είναι ο πιο πλούσιος εν ενεργεία ποδοσφαιριστής. Άσχετα με τα συμβόλαια που εισπράττει. Γιατί έκανε εκπληκτικές επενδύσεις, οι οποίες τον αποφέρουν εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ναι. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. 50 άτομα τα έχει υπό τις διαταγές του σε εισαγωγικά. Και είναι σε αυτά τα φαν και κερδίζει τα λεφτά, τα μαζεύει με τα φτιάρια. Νομίζω θα παίξει και ο Λόφτου Τσίκ. Ο Λόφτου Τσίκ, ο οποίος είναι εθνική αγγλία. Διεθνής. Πεχτάρα, όντως. Μην πάει το μυαλό τους δηλαδή ότι η Τσέλσι τα δεύτερά της, εισαγωγικά δεύτερα, είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Δεν είναι απλά εθνική αγγλία, έπαιζε και στο Μουντιάλ. Έτσι. Έτσι ακριβώς, όπως το λες. Ο Μπάρκλεϊ, ο οποίος είναι βασικός, μπαινοβγαίνει τώρα τελευταία από την Εύερτον με τα γραφάρα πολλών εκατομμυρίων, παίζει. Θα παίξει. Α, τώρα που είπαμε για τον Παλαιοκώστα, έτσι που πήγε η συζήτηση, να αναφέρουμε κάτι που δεν το ξέρεις, δεν θα το έχεις διαβάσει ακόμα. Έγινε σύλληψη στη Θεσσαλονίκη, όχι στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, στην Αθήνα, του Ριχάρδου. Αυτού που έβγαινε και λέει για τα κοσμήματα που είχε ανοίξει 30 μαγαζιά μαζεμένα. 30, 52, σε όλη την Ελλάδα. Που η διαφήμιση του κρατούσε μια μισή ώρα, Ριχάρδο στα Γιάννενα, στα Τρίκαλα, στη Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, στην Απαντού. Δεν τον δέσον αυτό. Λαθρεμπόριο χρυσού. Με έβγαζε εμένα τα μούτρα του κάτι, να ξέρει. Ήταν μούτρα που λε, ελάτε, περάστε μέσα και θα σα πούμε μετά τι κάνατε. Ναι. Κάτσε να δούμε τώρα. Φυσικά έχει ο άνθρωπος το τεκμήριο της αθεότητας μέχρι να γίνει οτιδήποτε. Εμείς χαριτολογώντας χαριτολογώντας. Όπως όλοι μας. Όπως όλοι μας. Γίνονται και λάθη ανθρώπινα. Έτσι. Ναι. Αλλά δεν μπορεί ποτέ. Είναι η γνωστή ελληνική παροιμία. Όπου υπάρχει καπνός, θα υπάρξει και ψιλοφωτιά. Η χοντρή φωτιά. Ψιλό. Με γιώτα. Για να το κλείσουμε τη Τσέλσι, είπαμε εκτός είναι ο Αζάρ και εκτός είναι και ο Αμπαντού. Ο Αλός έτσι. Ο Αμπαντού γιατί δεν πήρε.
Τραυματίας είναι ρε φίλο Αμπαντού. Όχι, βάζω να πέσει τον Αμπαντού, το θέλαμε. Με το μαλλί, το ράστα κτλ. Καλός παίκτης. Θέλαμε Αμπαντού εμείς. 18 χρονών. Δεν θα παίξει ούτε ο Αμπαντού. Και θα βάλει μήνες στη μεσάνη. Όχι, φίλε, εσένα στείλαμε εκεί πάνω, σε μια ώρα είναι συνέντευξη τύπου. Κάτσε, όχι, κάτσε, όχι, δεν θέλω. Ναι, δεν προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνετε. Τι είδα, το Μάουρι, τι γίνεται, θα καθυστερήσεις λίγο, μου λέει Στάφο, δεν μπορώ, με περιμένει η ζώση. Η κυρά στο σπίτι. Αυτός, αυτός μπορεί να καπνίζει ο προπονητής καμιά 8 πακέτα τσιγάρα το τετράωρο, ξεκούραστη. Το όχι, αλλά 4. Λίγο, λίγα λιγότερα από το Μόμισλο Βούκοτιτς. Βούκοτιτς. Πρέπει να καπνίζει. Στάβε μου να μην σε κουράζουμε άλλο, είσαι απολαυστικός. Συνέχισε εκεί πέρα. Τώρα που είσαι, δώσε εικόνα που είσαι ακριβώς, που κινείσαι τώρα ας πούμε. Πόσο? Που κινείσαι. Είμαστε εδώ, ακόμη περιμένουμε να ξεκινήσουμε. Κάποιος χάθηκε μάλλον, χάθηκε κανείς. Τις κοπέλες έχεις από κοντά τουλάχιστον. Πιο μπροστά τις έχω. Χάθηκαν δικές μας. Έτσι έχεις πιο μπροστά, χάθηκαν δικές μας. Φαντάζεσαι Σταύρο. Πού είναι. Σταύρο. Σταύρο. Φαντάζεσαι, έλα, να σε πω μόνο αυτό, φαντάζεσαι να χαθείς και να πούνε όταν χάθηκε κρατούσε στα χέρια του 2 τσίσμπερκερ και 4 κασέβα κροκέτες. Τι ξεφτυλισμός το είναι. Χάθηκε, αυτά τα silver alert. Μη φας πολλά fish and chips, εντάξει μέσα τα λιπαρά είναι. Όχι, αφέσου, ξόδεψε, υπάρχει πολύ χαρτί για πέταμα. Αφέσου. Θα φέρω και δύο κότες. Και γιατί θα φέρεις δύο κότες Σταύρο? Γιατί έχουμε λεφτά να φάνε και κότες. Ευχαριστώ Στάφα μου. Καλή όπως συνέχεια. Βουγκάρι. Καλά να περνάς, θα μιλήσετε μετά. Πάει φιλιά. Τέλεια ενημέρωση. Έτσι βγαίνει φιλέ το ψωμί στην ξενιτιά. Δύσκολα για το Σταύρο Κόλκα. Ναι, αεροπλάνα, fish and chips, μας έχουν μάθει, Ελισάβετ. Μας έχουν μάθει όλα τα Burger King και όλα οι αλυσίδες fast food στο εξωτερικό. Αυτά είναι ωραία φίλε, αυτά τα ταξίδια είναι ωραία γιατί η Ευρώπη είναι πολύ μικρή, οι αποστάσεις είναι κομικές. Τα δύο, τα τρία, τα αεροπορικά δεν είναι τίποτα. Έχουμε με το Σταύρο το ίδιο μήκος κύματος και πέμπουμε στο φαγητό. Εντάξει. Ναι. Είχαμε όλα, μόνο όλα. Ένα συνάδελφο όλα, και έχουμε, ο οποίος έψαχνε τα φιλέτα σε μια παρέα που ήμουν εγώ, ο Σταύρος και όλοι οι υπόλοιποι. Καταλαβαίνεις. Και έχει ρωτήσει, φίλε, ο συνάδελφος αυτός, τα φιλιά μου στο Γρηγόρη, έχει ρωτήσει στο Burger Kings του Άμστερνταμ που είναι δίπλα στο γήπεδο, αν λέει έχετε κοτόπουλο φιλέτο. Και το χτυπήσανε. Το κοιτούσαν φίλε η κοπέλα εκεί. Δεν το χτύπησε. Όχι. Είσαι σίγουρο. Ήταν ευγενική. Μπράβο. Το λέω ρε φίλε. Τι μεγάλη καρδιά. Στο Burger King. Ναι. Δηλαδή τι φίλε το κοτόπουλο και. Μα και τη λέει η λέξη. King. Δηλαδή. Πάει τρία μπέρκερ να τσε πιάσει. Μια γαούλα αδερφούλη μου. Τι ψάχνει να βρει. Σχέσεις με την Arsenal από τον Πάουκ ποιοι έχουν. Α. Ο... Σχέσεις εννοώ που να έχουν παίξει μαζί. Ο τέτοιο φίλο. Έχουμε και συνδετικού κρυβικού. Στην Νάπολη ήταν ο Ζορζίνιο με τον Ελκαντουρί. Συμπαίκτες. Το Τζούμπα έχουμε. Μεγαλωμένο στο Λονδίνο στις Ακαδημίες της Arsenal. Νομίζω αυτό θα είναι σήμερα δίπλα στον Λουτσέσκου. Δηλαδή, εγώ αυτό θα διάλεγα. Ναι, ναι, στο λογικό. Σπίτι σου να είσαι δίπλα. Λογικό. Να δεις και πέντε δημοσιογράφους να μας κάνουν καμιά ερώτηση. Και από Αγγλία έχουν εικόνα. Ο Κρέσπο έχει ο παίξει. Ο Κρέσπο με την Άστον Βίλα. Όχι ότι παίξει πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά έχει παίξει τέλος πάντων. Ο Κρέσπο, ο οποίος έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα τα μέγιστα. Είναι λίρα 100. Ένας παίκτης που σου αποδίδει το μάξιμο των δυνατοτήτων του σε κάθε παιχνίδι. Εγώ από τον Ισπανό είμαι υπερευχαριστημένος όπως πιστεύω και όλοι οι παοξίδες. Συμφωνείς για την απόδοση ναι. Κρέσπο γενικότερα. Έτσι. Δηλαδή μετά τον Πασχαλάκη ο οποίος ήταν θείο δώρο, έτσι εξηγείται, και μόλις τα φτιάξει, είπαμε και τα τελευταία του και τα φτιάχνει σιγά σιγά, κόβονται αυτά η μπάλα out και να πηδάει στο κενό, ενώ ξέρει ότι είναι out. Έτσι. Είναι αναντικατάστατος κάτω από τον κολμπό του ΠΑΟΚ και μαζί με τον Κρέσπο ραχοκοκαλιά. Θα έχουμε και συνάντηση Σάρι με Ελκαντουρί μαζί στην Νάπολη. Στην Νάπολη βέβαια. Και έχει αναφερθεί με καλά λόγια. Ο Ελκαντουρί για τον Ιταλό τεχνικό, τον έχει χαρακτηρίσει σπουδαίο άνθρωπο και προπονητή. Τον Σάρι. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, φίλε στην Νάπολη. Δεν το συζητάμε. Εξαιρετική. Και αυτό ήταν φυσικά και το διαβατήριό του για να πάει στην Τζέλσι. Εκεί το ξέρει, με το που πηγαίνει στην Τζέλσι τελειώνει. Έχει εξασφαλίσει τα υπόλοιπα 800 χρόνια αν ζούσε. Ναι, ναι. Τα παιδιά των παιδιών σου, γιατί αυτοί έχουν ένα χάρισμα ειδικό, σε πληρώνουν αδρά και ιδίω όταν φεύγει. Mm-hmm. Όταν φεύγει θα δίνουν πολλαπλάσια. Έχει παίξει φίλε και ο Κάνια στην Σουόνση ένα φεγγάρι. Κάνιας. Το 2013-14. Είδες και ο Κάνιας οπότε έχει παραστάσεις. Και έχει παίξει ένα μάτς κόντρα στην Τσέλσι για τον Κρέσπο τα είπαμε. Και φυσικά είπαμε ο Τσούμπακ Πομ μεγαλωμένο στο Λονδίνο. Εγώ πιστεύω το αφριανό το μάτς
αν ο προπονητής επιλέξει να ξεκινήσει με τον Πρίγιοβιτς, που είναι και το λογικό και δεν βάλει τον. Θα ξεκινήσει με Πρίγιοβιτς. Έτσι είναι το λογικό. Όχι, γιατί ακούω διάφορα ότι θα δώσει ευκαιρία στον ΑΚΠΟΜ και. Δεν μένει έξω Πρίγιοβιτς. Ναι, και εγώ με αυτό το σκεπτικό. Γιατί ο ΠΑΟΚ, αυτός ο μεγάλος οργανισμός, σε τέτοιο μεγάλο μάτς, μπορεί ο Πρίγιοβιτς να κάνει μια μεγάλη εμφάνιση. Υποθετικά μιλάμε. Είναι περιουσιακό στοιχείο της ομάδος. Αγοράζουμε, πουλάμε. Μπορεί η τιμή του να εκτοξευτεί στα ύψη. Τι είναι δηλαδή αύριο ο Πρίγιοβιτς να κάνει δύο κολέμε. Δεν υπάρχει. Ένα πέναντι κέρδισε ο ΠΑΟΚ και μια κεφαλιά. Να όλα αλλιώ. Δεν θεωρώ. Να αύξηση. Αν είχαμε μια κλίμακα ποδοσφαιρικού εγωισμού. Είναι αυτή, παράβο, ναι. Ο Πρίγιοβιτς είναι νούμερο ένα. Έτσι, έτσι. Το να δείχνει τον. Και καλά κάνει, εντάξει. Αναμφίβολα. Να φτιάχνει τα νούμερά του θέλει. Και δεν θα μείνει έξω από το μάτσο το Βριανό. Τέλο στο Μίνσκ. Εντάξει. 0-1 ο ΠΑΟΚ έχει περάσει το 32 του Champions League. Μπράβο στα παιδιά του Παύλο Γκαρσία. Και περιμένουν τώρα τον αντίπαλό του. Έλεγα τις ομάδες πριν, είναι όλες μία και μία. Από Γιουβέντους, Μονακό, Ρεάλ, Μπαρτσελώνα. Θα πάμε να στηρίξουμε τα παιδιά αυτά όταν με το καλό έρθει η ώρα. Θα έχει ενδιαφέρον, ξαναλέω, αν θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικά τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19. Στέβη, θέλω να κάνω μια πρόβλεψη για Champions League φέτος. Δύο ομάδες. Αν πεις, εγώ πιστεύω ότι αυτές οι δύο θα πάνε ως το τέλος. Μπορεί να πει να έχεις παταγωγή αποτυχία. Δεν λέει κάτι αυτό. Έτσι, για να το κρατάω στην άκρη του μυαλό μου, άρεσε με αυτά τα στατιστικά τα πριν. Θεωρώ ότι θα φτάσει η Γιουβέντους σίγουρα. Γιουβέντους, ναι. Δηλαδή. Πήρε αυτό που τη έλειπε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό τη έλειπε. Τον υπέρτα το Σταρ. Όλα τα υπόλοιπα Γιουβέντους τα είχε και νομίζω συμφωνείς μαζί μου ότι είναι το παράδειγμα της ομάδας που κάθε χρόνο έκανε βήμα. Ναι, ναι. Δηλαδή το project είναι του Ανιέλη. Απίστευτο, χωρίς συναισθηματισμούς. Δηλαδή δεν του έκανε τελείωσες, φίλε, ο Ντελπιέρο. Ναι. Ο Ντελπιέρο, ρε φίλε. Ντελπιέρο στα 38 το όμως. Ναι, αλλά τη χρονιά εκείνη, αν θυμάσαι, έμπαινε από πάγκο και έβαλε και τα 9 γκολ. Δεν ήταν τελειωμένο, αλλά του λέει ο Ανιέλη, δεν μου κάνει, ρε φίλε. Για αυτό που θέλω να κάνω. Δρόμο. Δρόμο. Οκ. Okay. Μία λοιπόν η Γιουβέντους. Ρεάλ Μπαρτσελόνα νομίζω πως όχι. Σίτι δεν βλέπεις. Εγώ φέτος θεωρώ ότι είναι η χρονιά της Σίτι. Εγώ πιστεύω μία από τη Σίτι ή Παρί φέτος. Έτσι. Το Παρί θα έλεγα εγώ. Σίτι δεν ξέρω. Αλλά νομίζω η Γιουβέντους θα είναι σίγουρα στον τελικό. Και θεωρώ ότι στα δύο χρόνια που θα κάτσει ο Κριστιάνο πριν πάρει το νοματιό του για Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη ή Μάντζεστερ. Γιατί νομίζω έχει στο μυαλό του και ο Ρονάλντο να παίξει ξανά στη United. Αυτές οι επιστροφές θα τέτοιες. Ναι. Αλλά σίγουρα παίζει πιο πολύ να πάει στην Αμερική, όπου εκεί θα είναι πραγματικό στάρ στο Los Angeles. Τον είδες, φίλε, σε μια φωτογραφία παιδάκι πώς ήταν. Τι κάνουν τα χρήματα, πώς αλλάζουν. Αυτά που δεν φεύγουν την ευτυχία, για τα χρήματα μιλάμε. Πώς ήταν παιδάκι 16-17 χρονών. Στο έχω ξαναπεί, το κακό που έχει κάνει στη χώρα ο Στέλιος Καζαντζίδης με τραγούδια του τύπου «Ας είχα την υγειά μου και ας ήμουν φτωχός, τα λεφτά δεν με γιατρεύουν». Το ξέρω δυστυχώς, μιλάμε για βλακεία τώρα, εντάξει. Άστα, θα μου πεις, δεν το έγραψε ο Στέλιος, το έγραψε κάποιος άλλος τυχουργός κουμπωμένο για τον Καζαντζίδη. Αλλά ρε φίλε, ας είχα την υγειά μου και ας ήμουν φτωχός. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Όχι, φίλε, θα κλαίω στη Μεσεντές. Δερμάτινο κάθισμα, θερμενόμενο, γιατί να κλαίω, ρε φίλε. Στο ποδήλατο πάνω, είσαι ένα παγκάκι στην παραλία. Μελιμένο το οικονομικό, ολονών η ζωή, είναι μια ευθεία, είναι παράδεισος κανονικά. Εννοείται, έτσι, το α την υγεία, εννοείται. Τα ευκόλως εννοούμε, ναι, εντάξει, να okay. Άλλος να λέει, εννοείται, πλάκα, παιδιά. Εννοείται. Αλλά όχι. Βέβαια, είναι και το σενάριο... Όταν λέω, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά ο άνθρωπος. Δεν θες να δώσεις μια κεφαλιά μες στα μούτρα. Κεφαλιά, κανονικά, ούτε να το μιλήσεις. Εδώ εμείς κρατάμε τις ισορροπίες τις δικές μας. Υπάρχει βέβαια και η φιλοσοφία του Σταύρου όταν θέλει κάποιον να μην και τα λοιπά, του λέει ρε φίλε, λεφτά είχαν και οι Κέννεντι και οι Ιωνάσιδες. Γελίο. Γελίο. Είναι και κατάρα των χρημάτων, εντάξει. Γιατί γυρνάει τον άνθρωπο που δεν είχε να σκέφτεται το θάνατο. Όπως λέει, όπα, όντως και ο Ιωνάσιδες και ο Κέννεντι, οι οικογένειες ρημάχτηκαν. Να, Κέννεντι. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν και για τα παιδιά μας, μπράβο, ξαναλέω, προκρίθηκαν. Θα έχουμε και ένα μεγάλο μάτς αφού στην πόλη. Συγχαρούμε και εμείς τα παιδιά του Παύλου του Γκαρσία. Έτσι, θα κλείσουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια. Ο διευθυντής έρχεται στην επόμενη ώρα να ανταλλάξετε απόψεις. Βγαίνετε και τα λέτε. Τα λέτε μια χαρά. Και τα λέμε αύριο. Τρεις του Λίμπερο στο Λονδίνο. Οπότε θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση και συνδέσεις για τα προεόρτια του αγώνα του αυριανού. Θυμίζω και πάλι 8 και 4 ο Λουτσέσκου. Μάλλον με τον ΑΚΠΟΜ, λέω εγώ, δεν έχω καμία ενημέρωση, αλλά εικάζω ότι θα είναι ο ΑΚΠΟΜ. Θα ακούσετε ζωντανά από το Stamford Bridge τις δηλώσεις του Ράσβαν Λουτσέσκου. Goal bet λοιπόν, μπέστε, πατήστε τα, παίξτε τα στοιχηματάκια σας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.